Η λαμπρότητα του αμέθιστου και το θαλασσοπράσινο χρώμα του σμαραγδιού. Όλα αυτά έχουν συγχωνευτεί στο οπάλιο και εκπέμπουν μια λάμψη μαγική. Έτσι περιέγραφε έναν από τους κορυφαίους πολύτιμους λίθους, ο Ρωμαίος συγγραφέας Γάγιος Σεκούνδιος Πλίνιος, τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα. Ο Έλληνας ομογενής Στέλης Γεωργίου μπορεί να μην γνώριζε την περιγραφή αυτή, αλλά γνώριζε την αξία του λίθου. Έτσι, σκάβοντας επί 7 ολόκληρα χρόνια στην έρημο του Κούπα Πίτη στη Νότια Αυστραλία, ανακάλυψε το μεγαλύτερο λίθο οπαλίου που βρέθηκε ποτέ στον κόσμο. Ο 52 ετών σήμερα Τέλης Γεωργίου, μάγειρας στην Κωμόπολη Ανταμούκα, ασχολήθηκε με το χόμπι του αυτό στην έρημο του Κούπα Πίτη, που θεωρείται η παγκόσμια πρωτεύουσα σε οπάλιο αφού καλύπτει το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Και η τύχη του χαμογέλασε, αφού ο τεράστιος λίθος που βρήκε, βάρους 7 τόνων, είναι γεμάτος από ολοκάθαρα οπάλια συνολικής αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, ο Τέλης Γεωργίου δεν κρύβει τη χαρά του. It's a nice retirement fund, yeah.